Πολιτείας. Παρ' όλα αυτά και ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει αυτόν τον κόσμο και να ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα. Γυρίζετε σε γειτονιές της Αθήνας. Βεβαίως. Και βλέπουν μπροστά τους έναν άνθρωπο 32-33 ετών. Είστε 32. 34. 34. Ναι. Σας παρουσίασαν μικρότερο στην αρχή. Δεν πειράζει. Δεν ξέρω αν σας μεγάλωσε αυτό το διάστημα. Μπορεί. Καλά, αυτό το διάστημα σίγουρα μεγαλώνει και σίγουρα οριμάζει. Είναι τον δύσκολο για έναν άνθρωπο 34 ετών να παίρνει το βάρος μια τέτοια υποψηφιότητα στο μεγαλύτερο Δήμο της χώρας. Θα ήταν δύσκολο εάν δεν είχα γύρω μου και μια πολύ καλή. Ομάδα, μια καλή παράταξη η οποία λειτουργεί επί 8 συναπτά έτη και είναι μια παράταξη με συλλογική εμπειρία που ξέρει τα προβλήματα, βρίσκεται δίπλα στον κόσμο. Αν δεν υπήρχαν όλα αυτά, θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Σίγουρα υπάρχει μια. Η δυσκολία έγκυται στο γεγονός ότι πρέπει ξαφνικά να μπει σε ένα παιχνίδι, σε ένα ρόλο ο οποίος είναι εξαιρετικά απαιτητικός. Τι σας λένε, κύριε Σακελάρη? Κοιτάξτε, εγώ να σας πω γιατί. Γιατί ο κόσμος της γειτονίας της Αθήνας, καταρχήν αισθάνεται ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Ακριβώς. Δεν έχει μπει πέτρα στην πέτρα 30 χρόνια. Και δεν μιλάω για το κέντρο, το ιστορικό κέντρο, ακριβώς. Μιλάω για τις γειτονίες, για τα διαμερίσματα. Έτσι. Υπάρχει ένα ζήτημα με το θέμα της ασφάλειας, που ιδιαίτερα τους ανθρώπους που μένουν στο κέντρο, τους μεγαλύτερους ηλικία, τους απασχολεί πολύ. Βεβαίως. Και πώς σας λένε τι θα κάνεις με τους μετανάστες. Μας λένε πάρα πολλά. Μόνο ότι δεν είναι θέμα μόνο του Δημάρχου. Προφανώς. Μας λένε πάρα πολλά πράγματα. Χθες, για παράδειγμα, περάσαμε όλο το πρωί και το μεσημέρι στην περιοχή του Νέου Κόσμου. Mm-hmm. Που ο Νέος Κόσμος είναι μια από τις περιοχές η οποία είναι αρκετά υποβαθμισμένη σε σχέση με το κέντρο της πόλης. Βλέπουμε δηλαδή εκεί πέρα ότι υπάρχουν και έχει και μεγάλα προβλήματα και ο εμπορικός κόσμος. Υπάρχουν προβλήματα και με την καθαριότητα και με τα πεζοδρόμια και με τις πλατείες και με την έλλειψη ελεύθερων χώρων για τα παιδιά, για τους νέους. Mm-hmm. Και ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εμπειρία. Αυτό που μας έλεγαν οι περισσότεροι είναι ότι ο Δήμος τους έχει εγκατελειμμένους, ο Δήμος τους έχει αφήσει εδώ και 4 χρόνια, 3,5 χρόνια, δεν έχει περάσει κανένας, δεν γίνεται τίποτα, τους θυμούνται μόνο όταν είναι να πληρώνουν τα δημοτικά τέλη. Γιατί ειδικά στην περιοχή του Νέου Κόσμου, ξέρετε, υπάρχουν πολλά μαγαζιά, υπάρχουν πολλά συνεργεία αυτοκινήτων εκεί στη Φραντζή, όπου το μεγάλο παράπονο όλων ήταν με τα δημοτικά τέλη. Και ειδικά σε μια τέτοια κρίση, το ζήτημα των δημοτικών τελών είναι εξαιρετικά επιβαρυντικό για τις επιχειρήσεις και πρέπει να αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο έτσι ώστε να δοθούν και κίνητρα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, επειδή μου θέσατε ένα ερώτημα και για την ασφάλεια, γιατί έχουμε βρεθεί και στην περιοχή της Κυψέλης και του Αγίου Παντελεήμονα και της πλατείας Βικτωρίας. Ναι. Εκεί μας έχει πει ο κόσμος, εμείς το καταλαβαίνουμε. Κοιτάξτε, προφανώς αναγνωρίζουμε το δικαίωμα στην ασφάλεια ως βασικότατο δικαίωμα όλων των πολιτών, καθολικότατο δικαίωμα, το οποίο ειδικά στις περιπτώσεις των υποβαθμισμένων γειτονιών, δηλαδή των φτωχών οικοκυριών, είναι εκεί πέρα που πραγματικά υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για να το υπερασπιστούμε. Mm-hmm. Εμείς από τη δική μας την πλευρά, αυτό που λέμε είναι ότι το ζήτημα της ασφάλειας θέλει από τη μία αστυνόμευση όμως όχι με επικοινωνιακούς όρους, αλλά πραγματική αστυνόμευση με αστυνομικούς στη γειτονιά, στους δρόμους. Από την άλλη, χρειάζεται όμως και διάφορες άλλες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, να έχουμε μια κοινωνική ασπίδα απέναντι στην εξαθλίωση, έτσι ώστε να σπάμε αυτόν τον κρίκο μεταξύ της κοινωνικής εξαθλίωσης και της παραβατικότητας. Από την άλλη, χρειάζεται προφανώς να έχουμε ελεύθερους χώρους οι οποίοι να είναι λειτουργικοί, να έχουν φως, να λειτουργούν, να είναι παιδικές χαρές που να έχουν κούνιας και να μην γίνονται κέντρα παραβατικότητας. Αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι τα ακούω από όλους τους υποψηφίους. Mm-hmm. Από έναν άνθρωπο 34 ετών, νομίζω ότι ο κόσμος περιμένει ποιο είναι το όραμά του. Δηλαδή, σε περίπτωση που εκλεγείτε, αν πάτε στο δεύτερο γύρο και αν τελικά εκλεγείτε, mm-hmm. ή αν δεν εκλεγείτε ακόμα και είστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τι είναι αυτό που θέλετε μετά από 4 χρόνια να μείνει ως σφραγίδα? Να λένε κάποτε, θυμάσαι ένα πιτσιρικά δήμαρχο, το Σακελαρίδη, που άφησε αυτό στην Αθήνα. Ποιο είναι το δικό σου όραμα, η σφραγίδα σου? Βεβαίως. Που θα ήθελες να αφήσεις? Καταρχήν είμαστε αισιόδοξοι ότι θα εκλεγούμε. Να το θέσω. Γιατί σχετίζεται. Θα δούμε και μια δημοσκόπηση. Σχετίζεται και με τις δημοσκοπήσεις. Μια δημοσκόπηση θα τη δούμε τώρα, θα μας δώσει κάθε συνάδελφοι. Θα τη συζητήσουμε. Τη ΣΑΛΚΟ, νομίζω, που είναι για εσάς αισιόδοξη σε σχέση με το ξεκίνημα. Βεβαίως. Να τη δούμε λίγο πριν μου απαντήσετε. Να τη δούμε. Είναι τη MRB για τη Real News. 21,9 ο κύριος Καμίνης που εξακολουθεί να προηγείται. 14,9 ο Άρης Πιλιοτόπουλος. 13,6 εσείς, μικρή διαφορά από τον δεύτερο, mm-hmm. 11,8 Ηλίας Κασιδιάρης, 8,4 Κίτας Κακλαμάνης, υπάρχει άλλη κάρτα, να τη δούμε παρακαλώ, 4,7 ο κύριος Καπερνάρος, 4,6 ο κύριος Σοφιανός, 1,9 ο κύριος Βαλιανάτος, 2,6 άλλων υποψηφίων. Νομίζω ότι υπάρξουν 1-2 υποψηφιότητες τις επόμενες μέρες. Να γυρίσουμε λίγο στην προηγούμενη κάρτα, να την κρατήσουμε στην προηγούμενη κάρτα αν μπορούμε. Τη βλέπουμε και να μου απαντήσετε, αν θέλετε, βλέποντας και την κάρτα, ποιο είναι αυτό πραγματικά που θα ήθελες να είναι η σφραγίδα σου, αν εκλεγείς Δήμαρχος Αθηναίων? Η σφραγίδα μου θα ήθελα να είναι αυτό που θέλω να αφήσω ως έργο στην πόλη, είναι ότι
μπορέσαμε και αντιμετωπίσαμε τα προβλήματα των γειτονιών, ότι καταφέραμε να δώσουμε ζωή στις γειτονιές, καταφέραμε να κερδίσουμε πίσω και δημόσιους χώρους και τα πεζοδρόμια και τα πάρχα και την καθαριότητα, προβλήματα δηλαδή που άπτονται στην καθημερινότητα των πολιτών και όχι μόνο μέσα στο κέντρο της πόλης, δημόσιους χώρους δηλαδή, στη βιτρίνα. Να διατηρηθούν κάποιοι χώροι ελεύθεροι. Να διατηρηθούν και να αξιοποιηθούν. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Θα μου δώσετε ένα παράδειγμα. Βεβαίως. Ναι. Είναι πολλά, δεν είναι μόνο ένα. Για παράδειγμα, θα μπορούσα να σας πω την περιοχή των Πατησίων της Ριζούπολης, υπάρχει ο χώρος του Προμπονά, εκεί που ήταν η Κολούμπια. Είναι ένας χώρος ο οποίος είναι εγκατελειμμένος αυτή τη στιγμή και πρέπει να δοθεί μάχη να αξιοποιηθεί από το Δήμο της Αθήνας σε μια περιοχή η οποία έχει πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα. Άλλη τέτοια περιοχή, για παράδειγμα, είναι να γίνει το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί, που έχουμε δώσει μάχες ως χώρος όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν πιστεύω να αποφεύγετε να μου πείτε για τα προσφυγικά, που γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση την εβδομάδα. Ίσα-ίσα, γιατί θα βλέπουμε πλάνα. Πήραμε και πρώτη θέση στο θέμα των προσφυγικών. Να μείνουν όπως είναι. Γιατί όχι, η αλήθεια είναι, αν μιλήσεις με τους Αθηναίους, τους διαβάτες Λεωφόρου Αλεξάνδρας, αυτούς που πηγαίνουν στα δικαστήρια δίπλα ή απέναντι στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, θα σου πούνε ότι εντάξει, υπάρχει ιστορία, πρέπει να είναι ένα κομμάτι αυτών διατηρητέα, αλλά είναι και μια πολύ άσχημη εικόνα για το κέντρο της Αθήνας. Εμείς δεν λέμε να μείνει διατηρητέα η κατάσταση σε καμία περίπτωση. Και μάλιστα από το 2003 δίνουμε αγώνες, έχουμε δώσει αγώνες και για να χαρακτηριστούν και διατηρητέα και να μην κατεδαφιστούν, αλλά δεν μπορεί από την άλλη αυτοί που ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση των προσφυγικών να έρχονται σήμερα και στην ουσία αυτό που επισπεύδουν να είναι η πώλησή τους μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, που να κινδυνεύουν με αποχαρακτηρισμό από το Υπουργείο Πολιτισμού για να γίνουν ένα μεγάλο έργο. Να μην πωληθούν μέσω ΤΑΙΠΕΔ, να μην πάνε στις ιδιώτες. Και τι θα γίνει. Εμείς το έχουμε προτείνει χρόνια πριν. Εμείς έχουμε προτείνει ένα, να γίνει ξενώνας φιλοξενίας, το ένα κτίριο από τα 8, να γίνει ξενώνας φιλοξενίας των οικογενειών που έχουν μέλη συγγενικά του στον Άγιο Σάββα, δίπλα στο νοσοκομείο. Πολύ μεγάλη ανάγκη μάλιστα για αυτούς τους ανθρώπους. Έρχονται από όλη την Ελλάδα και κοιμούνται στα αυτοκίνητα. Δεύτερον, και ξέρετε, επειδή είναι και πολύ μήνες αυτές οι θεραπείες. Βεβαίως. Δεύτερον, να γίνει μουσείο το οποίο και να αξιοποιεί και τη συνιστορία, την προσφυγική ιστορία, βλέπουμε και στο πλάνα σας, της Ελλάδας, σε όλοι αυτοί οι πρόσφυγες που ήρθαν από τη Μικρή Ασία και ήρθαν και εγκαταστήθηκαν σε αυτή την περιοχή. Ή παράλληλα θα μπορούσε να υπάρχει και εκεί από δίπλα και ένα μουσείο σε σχέση και με την ιστορία του Παναθηναϊκού, επειδή είναι ακριβώς και από το ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας απέναντι. Και όλα τα υπόλοιπα κτίρια να μπορέσουμε να τα εκμεταλλευτούμε, είτε με τη μορφή της κοινωνικής κατοικίας, δηλαδή να δώσουμε κίνητρα σε νέα ζευγάρια να έρθουν να μείνουν σε αυτή την περιοχή. Και μια σειρά άλλων πραγμάτων που να αντιλαμβάνομαι. Και για επιχειρηματικές δραστηριότητες να γίνουν κόμβοι καινοτομίας. Ναι. Μπορούσαμε σε αυτό, επειδή υπάρχουν, είναι τα κτίρια αυτά που τα βλέπουμε και στην εικόνα, μπορεί να είναι εγκατελειμμένα, αλλά είναι 8 κτίρια τα οποία αν αξιοποιηθούν, είναι με μικρό κόστος, μας το έχουν πει μηχανικοί αυτό, ότι τα κτίρια έχουν εξωτερικά και εσωτερικά. Με μικρό κόστος μπορούν να επισκεφθούν. Όχι πολύ δαπανηρές παρεμβάσεις. Όχι πολύ δαπανηρές, γιατί είναι γερά κτίρια. Να πάμε και απέναντι στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Να πάμε λοιπόν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, γιατί ακούω από τη μία τον κύριο Καμίνη να λέει ότι θα προχωρήσουμε, από την άλλη ακούω τη διοίκηση του Εραστέχνη Παναθηναϊκού, τον Παναθηναϊκό να λέει ότι κανένας δεν θα πειράξει τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Κοιτάξτε, είναι όλη αυτή η περιοχή, γιατί είναι τα προσφυγικά, γήπεδο του Παναθηναϊκού στην Αλεξάνδρας, είναι και τα κουντουριώτικα. Βέβαια, ξέρετε ότι πολλοί χρεώνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, στο συνασπισμό τότε, το γεγονός ότι δεν προχώρησε η διπλή ανάπλαση στην περιοχή, δηλαδή η υπογειοποίηση της Αλεξάνδρας, η αλλαγή στα προσφυγικά και στο γήπεδο, με την παράλληλη δημιουργία των εμπορικών κέντρων στο Βοτανικό και του γήπεδου του Παναθηναϊκού. Εμείς πιστεύουμε ότι. Τι λέτε τώρα μετά από κάποια χρόνια. Εμείς πιστεύουμε ότι με αυτή την κίνησή μας τότε σώσαμε και τον Παναθηναϊκό και το Δήμο της Αθήνας από ένα εξαιρετικά επικίνδυνο project, το οποίο επειδή ακριβώς συνδεόταν και με συγκεκριμένα συμφέροντα με την τότε Δημοτική Αρχή της Αθήνας, με συγκεκριμένο μεγαλοεργολάβο επιχειρηματία, αυτή τη στιγμή. Τον κύριο Βοβό προφανώς. Κατέρευσε μετά από αυτό, βέβαια. Προφανώς. Και χάθηκαν και αρκετές θέσεις εργασίας. Κοιτάξτε να δείτε. Υπήρχε όμως, ήταν ένα παράνομο project αυτό το οποίο πήγε να γίνει. Ήταν ένα τεράστιο φαραωνικό εμπορικό κέντρο. Ένα φαραωνικό εμπορικό κέντρο που θα κόστιζε. Βέβαια, έχετε πάει τώρα στο Βοτανικό. Θα κόστιζε χιλιάδες θέσεις εργασίας σε μικρομάγαζα. Δεν έχει πολλά μαγαζιά και πολλές κατοικίες στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι όλη η περιοχή που κατεβήκατε. Μπορέσατε να κατέβετε από το αυτοκίνητο. Ξέρω πώς είναι η περιοχή. Είναι μια κατάσταση που θυμίζει η Μέση Ανατολή εμπόλεμη. Ξέρω πώς είναι η περιοχή και εμείς αύριο που παρουσιάζουμε και το πρόγραμμά μας έχουμε και την πρόταση και για τον Ελαιώνα και πρόταση και για την περιοχή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Εμείς σε κάθε περίπτωση αυτό που λέμε για την περιοχή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει ανάπλαση σε όλη την περιοχή από τα κουντουριώτικα, δηλαδή από το Λυκαβητό που φτάνει μέχρι το γήπεδο του Παναθηναϊκού και περνάει απέναντι στα προσφυγικά. Υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή και δίνεται και από τον νόμο η δυνατότητα να γίνουν επισκευές βελτιωτικές στο γήπεδο του Παναθηναϊκού για να μπορέσει να παραμείνει η ομάδα στο γήπεδο αυτό, στο χώρο αυτό. Και πρέπει να βρούμε. Δεν θα φύγει δηλαδή ο Παναθηναϊκός από τη Λεωφόρο.
Αυτό δεν εξαρτάται από εμάς, να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Εξαρτάται από τη δικαιοσύνη. Αυτή τη στιγμή, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα μήνα περίπου θα εκδικαστεί μια προσφυγή. Η δική σας η άποψη. Yeah. Εμάς η δική μας άποψη είναι ότι αυτή τη στιγμή μπορεί ο Παναθηναϊκός να γίνουν βελτιωτικές εργασίες στον χώρο του γηπέδου, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, και να παραμείνει η ομάδα σε αυτό το χώρο. Ναι. Και ταυτόχρονα στον χώρο του Ελαιώνα θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να γίνει επειδή είναι ένας τεράστιος χώρος εκεί στον Ελαιώνα, να δημιουργηθούν και αθλητικές εγκαταστάσεις και για χρήσεις αθλητισμού και πολιτισμού στην περιοχή την ευρύτερη, και επειδή ακριβώς αυτές είναι και οι χρήσεις που έχουν καθοριστεί και από το Προεδρικό Διάταγμα, και ταυτόχρονα θα μπορούσε, επειδή είναι μια τεράστια περιοχή, να φτιαχτούν και κέντρα καινοτομίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή. Πάμε λίγο στους αντιπάλους σας. Ποιον θεωρείτε βασικό σας αντίπαλο? Γιατί έχω δει τις τελευταίες δύο εβδομάδες τις περισσότερες αιχμές σας είναι προς τον κύριο Καμίνη. Κοιτάξτε, αυτόν θεωρείτε βασικό σας αντίπαλο? Εμείς δεν είναι θέμα προσωπικό. Καταρχήν να το ξεκαθαρίσω. Προφανώς. Με κανέναν από τους αντιπάλους προσωπικούς. Είναι θέμα. Εκτίμηση. Είναι βεβαίως, σε μια κούρσα. Βεβαίως, ποιον βεβαίως θα βάλεις απέναντί σου. Βεβαίως. Έτσι, αυτό σας ρωτώ. Ναι. Κοιτάξτε, ο καθένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Ο κύριος Καμίνης, για παράδειγμα, είναι ο σημερινός δήμαρχος. Αυτό σημαίνει ότι εμπολής ευθύνεται και για τη σημερινή κατάσταση στην πόλη. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Το γεγονός ότι έχουν κλείσει 20 παιδικοί σταθμοί, ότι τα δημοτικά γιατρία υποστελεχωμένα και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τους δημότες. Το γεγονός ότι δεν έχει γίνει το παραμικρό έργο μέσα στην πόλη, έτσι ώστε να βελτιωθεί. Άρα τον κύριο Καμίνη βάζει ως βασικό αντίπαλο. Η καθαριότητα είναι στα χάλια της, στα μαύρα μέσα στις γειτονιές. Με συγχωρείτε, προφανώς έχει συγκεκριμένες ευθύνες η σημερινή δημοτική αρχή, τις οποίες δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να τις καταλογίσουμε. Και ένα επιπλέον, ότι ο κύριος Καμίνης στηρίχθηκε από τον προοδευτικό κόσμο το 2010 με ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όποιος δει το πρόγραμμα του κυρίου Καμίνη το 2010 και τον απολογισμό του σε σχέση με το που κάνει τώρα για το 2014, θα δει ότι στην ουσία πρόκειται για δύο διαφορετικά άτομα. Δεν θα καταλάβει ότι είναι ο ίδιος ο δήμαρχος ο οποίος κατέβαινε το 2010. Μάλιστα. Και πραγματικά ξεγέλασε ένα μεγάλο κομμάτι από τον προοδευτικό κόσμο σε μια περίοδο που τον είχε περισσότερο ανάγκη από ποτέ και αυτός ο κόσμος. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν έχουμε ανοιχτό μέτωπο και με τον κύριο Σπυλιωτόπουλο και με τον κύριο Κακλαμάνη. Γιατί είναι και συγκεκριμένες οι πολιτικές τους ευθύνες, όντας βουλευτές. Τους βάζετε όμως σε δεύτερη γραμμή κρούσης απέναντί σας. Κοιτάξτε, δεν είναι. Δεν μου αρέσει να τους κατατάσσω σε γραμμή κρούσης. Mm-hmm. Νομίζω στην ουσία ο κύριος Κακλαμάνης, ο κύριος Καμίνης ψήφιζαν στη Βουλή. Ο κύριος Κακλαμάνης, ο κύριος Σπυλιωτόπουλος ψήφιζαν στη Βουλή μέτρα τα οποία έχουν φέρει την Ελλάδα σε αυτή μνημονία. Έχουν φέρει την Ελλάδα σε αυτήν την κατάσταση. Ο κύριος Καμίνης τα εφάρμοζε με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία και με πάρα πολύ μεγάλη. Να σας ρωτήσω. Υπάρχει ένας ακόμα αντίπαλός σας, ο κύριος Κασιδιάρης. Είδαμε και στη δημοσκόπηση, εσείς είστε λίγο πάνω το 13, εκείνος είναι γύρω στο 11 στη δημοσκόπηση τουλάχιστον. Mm-hmm. Αν ήσασταν στην Βουλή, θα ψηφίζατε υπέρ της άρσης της αρσιλίας του ή όχι? Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο, κατά την άποψή μου, το ζήτημα της Χρυσής Αυγής και το ζήτημα του φασισμού πρέπει να αντιμετωπιστεί πρώτα απ' όλα εκεί ακριβώς που υπάρχει, δηλαδή με κοινωνικούς όρους και με πολιτικούς όρους. Επομένως, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη Χρυσή Αυγή, τον κύριο Κασιδιάρη προσωπικά, όχι μάλλον προσωπικά, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε ως ένα άποψη. Φαινόμενο, σαν άποψη, mm-hmm. είναι η μάχη θα γίνει με πολιτικούς όρους και με κοινωνικούς όρους. Όχι στα δικαστήρια και στις φυλακές, λέτε. Κοιτάξτε να δείτε. Αν υπάρχουν, επειδή δεν έχω και τα στοιχεία και της δικογραφίας, από ό,τι ξέρω, ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα θα τοποθετηθούν υπέρ της άρσης της ασυλίας. Ναι, ναι. Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί ένα χτύπημα στη Χρυσή Αυγή, χωρίς ταυτόχρονα όμως να τους ηρωποιούμε. Γιατί αυτή τη στιγμή το σημαντικό είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι πρόκειται για μια βαθιά συστημική δύναμη, η οποία παραμυθιάζει τον κόσμο, του πουλάει φούμαρα για το τι μπορεί να κάνει στις γειτονιές της Αθήνας. Και αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι μια φορά κατέβηκε, δύο φορές μάλλον κατέβηκε η σημαία του ναζισμού από την Ακρόπολη, μία την κατέβασε ο Μανώλης ο Γλέζος, μετά μία με την απελευθέρωση. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται και στις δημοτικές εκλογές να την ξανανεβάσει ο Κασιδιάρης τη σημαία των Ναζί στην Αθήνα και μάλιστα στην Ακρόπολη. Να πούμε κάτι ακόμα που έχει να κάνει εμέσως και με τις δημοσκοπήσεις. Ανεβαίνετε εσείς, δείχνει δημοσκόπηση. Ανεβαίνει και το ποτάμι, το οποίο είναι νέα είσοδος στην πολιτική ζωή του τόπου. Τι άποψη έχετε για το ποτάμι και το Σταύρο Θοδωράκη? Κοιτάξτε. Γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τις δηλώσεις του κυρίου Δήμου, από πού είναι η χρηματοδότηση, για παράδειγμα. Ναι, εσείς είστε καχύποπτος απέναντι στο ποτάμι. Το βλέπετε θετικά, το βλέπετε σαν ανάχωμα στο ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, εγώ είμαι της άποψης ότι τα ποτάμια ως φυσικό
Σαν υδάτινο πόρο είναι πολύ καλά, καμία αντίρρηση. Δημιουργούνται όμως και με φυσικούς όρους, δηλαδή από υδατοπτώσεις, από πόρους, υπόγειους πόρους μέσα στη γη. Υπάρχει φυσική ροή των ποταμιών μέσα σε κοίτες που έχουν διαμορφωθεί. Νομίζω στην περίπτωση του πολιτικού ποταμιού, σε εισαγωγικά, του ποταμιού μάλλον του κυρίου Θοδωράκη, να το πω έτσι, νομίζω ότι δεν έχει δημιουργηθεί με φυσικούς όρους, δεν έρχεται να καλύψει στην ουσία μια πραγματική πολιτική ανάγκη των πολιτών για αλλαγή σε αυτόν τον τόπο. Δεν έρχεται να εκφράσει κάτι διαφορετικό. Κατά την άποψή μου είναι ένα κατασκεύασμα. Κατασκεύασμα, το οποίο έρχεται να εξυπηρετήσει και να αποτελέσει σε μεγάλο βαθμό και ανάχωμα στην επέλαση του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές, κατά την άποψή μου. Και κατά δεύτερον, προσπαθεί να δώσει μια ανάσα σε ένα σύστημα πολιτικό το οποίο έχει καταρρεύσει και το οποίο το βλέπουμε να συσπηρώνεται, να μπαίνει μέσα στο ποτάμι και να προσπαθεί στην ουσία να αναβαπτιστεί μέσα από ιδέες οι οποίες έχουν φέρει σήμερα την κοινωνία μας εδώ που την έχουν φέρει. Στο mail ήταν ήδη αρκετές ερωτήσεις. Θα σας βάλω μια γρήγορα και θέλω και μια γρήγορη απάντηση. Γίνεται μια προσπάθεια με τη δημοτική αγορά της Κυψέλης. Μιλάμε τώρα για μια από τις γειτονιές της Αθήνας. Θα συνεχίσετε αυτό που γίνεται? Προτιμάτε αυτός ο χώρος να γίνει αυτοδιαχειριζόμενος, όπως λένε πολλές δυνάμεις από την αριστερά και από την εξωκοινοβουλευτική αριστερά? Ποια άποψη είστε εσείς? Δεν ξέρω αν ξέρετε την ιστορία. Είναι μεγάλη, ξέρετε, να μην την πούμε τώρα στους φίλους. Αλλά έχει σημασία να πούμε ότι δημοτικό, είμαι σίγουρος, γι' αυτό το λέω. Η δημοτική αγορά της Κυψέλης σώθηκε από τους κατοίκους ως κτίριο. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν νομίζω το 2008, η τότε δημοτική αρχή του κυρίου Κακλαμάνη ήθελε στην ουσία να την κατεδαφίσει και να την κάνει ένα. Στην ουσία μείνει μόλι εκεί πέρα στη Φωκίωνος Νέγρη. Σώθηκε, δόθηκε ζωή σε αυτή την αγορά. Έχουν γίνει εκατοντάδες εκδηλώσεις στην αγορά αυτήν, πολιτιστικές, προβολές ταινιών, εκδηλώσεις οι οποίες ζωντάνεψαν την αγορά και έδειξαν πραγματικά πώς μπορεί να έρθει ζωή στη γειτονιά. Οπότε θα θέλατε σήμερα, αυτό το μοντέλο διαχείρισης. Να σας πω. Σήμερα ο κύριος Καμίνης την είχε κλείσει, έκανε τα εγγένεια. Στην ουσία δεν λειτουργεί, το μόνο που λειτουργεί είναι ένα κέπ στη γωνία, δηλαδή δεν προσφέρει τίποτα στην γειτονιά αυτή τη στιγμή. Κατά την άποψή μου, δευτερευόντως για μένα έχει σημασία το αν θα είναι μια αυτοδιαχειριζόμενη συλλογικότητα ή αν θα είναι, αν θα ανήκει στο Δήμο. Σημασία έχει να υπάρχει μια συνεργασία του Δήμου με τους πολίτες. Οπότε να μείνουμε σε αυτό και δεν έχουμε και χρόνο. Και αυτό που έχει σημασία είναι απλά να λειτουργεί με όρους πολιτιστικούς για να μπορέσει να δώσει ανάσα σε αυτή την περιοχή της Κυψέλης που έχει αρκετά προβλήματα. Από τέτοιου τύπου χώρους για δράσεις. Κυρία Σαγιαρίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σε εσάς και στους άλλους υποψηφίους για την παρουσίαση στο δελτίο ειδήσεων του Ε. Και σε αυτό το σημείο να αποχαιρετήσουμε και τους φίλους, να ευχηθούμε να έχετε